Θα πραγματοποιήσουμε μία συζήτηση σε λίγα λεπτά με τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδεάδος, τον κύριο Φραγκάκη, για θέματα που αφορούν το Δήμο, το αεροδρόμιο, την καθημερινότητα, κάποιες συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει από αύριο στην Αθήνα για θέματα που αφορούν εκεί τους δημότες. Σε λίγα λεπτά, πριν πάμε ωστόσο στη συζήτηση και στην κουβέντα που θα ανοίξουμε με τον κύριο Φραγκάκη, θα πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, είναι η κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη. Να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας για ακόμα μια φορά. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, χαίρομαι. Τις προηγούμενες φορές τα είχαμε πει από το εξωτερικό, ήσασταν στη Γερμανία στη βάση σας, ήρθατε στον τόπο καταγωγής σας, στην Κρήτη που τόσο πολύ αγαπάτε, με ένα υπέροχο φόντο από πίσω. Έτσι, ακριβώς. Επιτέλους, καταφέραμε να έρθουμε στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, στην Κρήτη, στο όμορφο νησί μας. Είχατε να έρθετε στην Κρήτη πόσο διάστημα, ελέω και πανδημίας? Ακριβώς 2 χρόνια. Ακριβώς 2 χρόνια. Ακριβώς. Και πώς νιώθει ένας κρητικός 2 χρόνια μακριά από την πατρίδα του, τον τόπο του, άσχετα αν μένετε μόνοι μας στο εξωτερικό? Ναι, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα πραγματικά, γιατί μας λείπει πάρα πολύ η πατρίδα, κακά τα ψέματα, και ανησυχούσα επειδή έβλεπα και αυξανόντουσαν τα κρούσματα, λέω να προλάβω να πάω, να μην γίνει η Ελλάδα και η Κρήτη τόπος υψηλού κινδύνου και έχω πρόβλημα στο να πάω, κατάφερα και ήρθα. Τώρα ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα και να μπορέσω και να επιστρέψω κάποια στιγμή βέβαια. Ναι. Μάλιστα, το κλίμα στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας στη Γερμανία και όχι μόνο, αλλά και των Κρητών. Είστε πρόεδρος της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Ποιο είναι? Ναι. Ακριβώς αυτό. Όλοι βέβαια φέτος λίγο πολύ κατεβαίνουμε στο νησί μας για διακοπές, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα λόγω των εμβολιασμών. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να αυξάνονται πάλι πάρα πολύ τα κρούσματα εδώ στην πατρίδα και είναι ανησυχητικό. Αλλά οι περισσότεροι που ξέρω έχουν κανονίσει να κατέβουν στην πατρίδα και ανυπομονούν. Α, θα κατέβουν, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω και ένα σχόλιο για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μέσω διαδικτύου που πραγματοποιήσατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μία σειρά πρωτοβουλειών και διαδικτυακών εκδηλώσεων που στέθηκαν με επιτυχία, η αλήθεια είναι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Καταφέραμε και κάναμε φέτος 3 διαδικτυακές εκδηλώσεις, ξεκινώντας από την επέτειο για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Κρητικής Επανάστασης του 1821, δηλαδή της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη 1931. Συνεχίσαμε με μια ιδιαίτερη μερίδα για τον αγροτουρισμό στην Κρήτη, με συνεργασία με την Αγροξένεια και υπό την αιγίδα της περιφέρειας της Κρήτης, του ΕΟΤ και του Προξενείου του Αμβούργου. Πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερη και πολύ πετυχημένη μερίδα. Και κλείσαμε με την επέτειο για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, η οποία έγινε υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Και είχαμε πραγματικά πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές από το Μουσείο, το Ιστορικό της Κρήτης και το Ναυτικό Μουσείο της Κρήτης. Ναι. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Είχαμε και συμμετοχή της προξένου, μάλλον της πρέσβεως, συγγνώμη, της πρέσβεως της Ελλάδος στο Βερολίνο και το χαιρετισμό ενός Γερμανού βουλευτή. Όχι, ήταν γενικώς πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις και καταφέραμε και τις είδε πολλοί κόσμος και εκ των υστέρων δηλαδή. Είχαμε πολλές αναπαραγωγές. Μάλιστα. Ο προγραμματισμός της Ομοσπονδίας, Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης για το επόμενο διάστημα, ποιος είναι, τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούμε να προγραμματίσουμε εκδηλώσεις διαζώσεις, αλλά ακόμα δεν μπορούμε δυστυχώς. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε πρόβλημα με τις μεταλλάξεις. Πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Διαδικτυακά σίγουρα θα συνεχίσουμε με εκδηλώσεις. Σαφώς και θα τιμήσουμε την επέτειο του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου.
τον Νοέμβριο, αλλά πιο μπροστά και μάλιστα σήμερα είχα μία συνάντηση στην περιφέρεια της Κρήτης και έχουμε μιλήσει με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λεξάκη, να κάνουμε και μία εκδήλωση, μία διαδικτυακή εκδήλωση που θα αφορά τα ενεργειακά θέματα στην Κρήτη. Ναι. Δεν το έχουμε ακόμα οργανώσει, αλλά θέλουμε να την κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Αυτά είναι προς το παρόν που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά θέλουμε στο μέλλον να προχωρήσουμε και σε άλλες εκδηλώσεις, προβολής της διατροφής, κριτικής διατροφής και της κουλτούρας μας. Μάλιστα. Έχουμε πολλές σκέψεις στο μυαλό μας, αλλά αυτά θα πρέπει να γίνουν διαζώσεις και αν δεν ξεπεράσουμε την πανδημία, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό. Το πρώτο πράγμα που κάνατε μόλις πατήσατε το πόδι σας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ποιο ήταν? Ναι. Έφτασα στα Χανιά. Πήγατε Χανιά. Ναι, γιατί από τα Χανιά είναι η καταγωγή μου. Βέβαια, έφτιασα στην αγκαλιά μου τους γονείς μου που είχα 2 χρόνια να τους δω. Όπως καταλαβαίνετε, η συγκίνηση ήταν μεγάλη επιτέλους μετά από 2 χρόνια. Να μάλιστα. Έχω τους γονείς μου. Στιγμές συγκίνησης, ναι, βέβαια, για πολλούς κριτικούς του εξωτερικού, βέβαια, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την περίοδο στο νησί μας. Ναι. Και ένα μήνυμα, να κλείσουμε με ένα μήνυμα της Προέδρου της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης στους τηλεθεατές, στους κριτικούς, τα έχουμε ξαναπεί και θα επιμείνω με διαφορετικό φόντο, αυτό το γκρίζο φόντο, ναι, του τείχου στο σπίτι σας έχει αντικατασταθεί, ναι, με το φόντο του Κούλ εδώ στο Ηράκλειο. Καμία σύγκριση βεβαίως, εννοείται καμία σύγκριση. Αυτό το φόντο είναι πολύ πιο όμορφο και μακάρι να μπορούσαμε να απολαμβάνουμε τον τόπο μας πολύ περισσότερο καιρό. Επιτρέψτε μου ως μήνυμα, εφόσον είμαι γιατρός, να πω στους συμπολίτες μου να προχωρήσουν στον εμβολιασμό για να ξεμπλέξουμε πραγματικά από αυτή τη μάστιγα της πανδημίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να εμβολιαστούμε, γιατί κάποια στιγμή να αποκτήσουμε την ανοσία της αγέλης και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους παλιούς μας ρυθμούς. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που μόλις θέλετε να περάσετε, βέβαια, το μήνυμά σας προς τους κριτικούς και τους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για όλες τις συνδέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Με το καλό να τα ξαναπούμε και να μεταφέρουμε αυτά τα όμορφα μηνύματα. Να είστε καλά, υγεία σας εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαβιολάκη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν,